Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δρομολογούμε ένα πρόγραμμα και ένα σχέδιο πολιτικής ανατροπής της κυβέρνησης, δρομολογούμε ένα σχέδιο στήριξης των κοινωνικών και των λαϊκών αγώνων, που είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση, και επίσης δρομολογούμε μια μεγάλη εκστρατεία του ΣΥΡΙΖΑ στο λαό για να παρουσιάσουμε με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια την εναλλακτική ριζοσπαστική πολιτική μας πρόταση και το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Από τα μέσα του μήνα ξεκινούν μεγάλοι κοινωνικοί και εργατικοί αγώνες με επίδικο τα ζητήματα τα μεγάλα της απασχόλησης, της ανεργίας, των απολύσεων, του εισοδήματος, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά αγαθά όπως είναι η υγεία, η παιδεία, η πρόνοια και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Φιλοδοξούμε και με βάση τις αποφάσεις τις οποίες θα πάρουμε σήμερα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρωτοστατήσει σε αυτούς τους κοινωνικούς αγώνες με τα μέλη και στελέχη του, ότι θα στηρίξει πολιτικά και επικοινωνιακά αυτούς τους αγώνες και ότι επίσης θα ορθώσει ένα μεγάλο σινικό τείχος στην περίπτωση που η κυβέρνηση τολμήσει για πέμπτη φορά μέσα στην πολύ σύντομη ετήσια θητεία της να χρησιμοποιήσει το αντιδημοκρατικό, αυταρχικό όπλο της πολιτικής επιστράτευσης. Δεν θα έχει να κάνει αυτή τη φορά η κυβέρνηση μνημονιακή του Σαμαρά και του Βενιζέλου μόνο με τους απεργούς, θα έχει να κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τους βουλευτές, τα στελέχη του, με τον κόσμο του, με όλη την αριστερά και με όλο τον ελληνικό λαό. Ταυτόχρονα επιδιώκουμε εκτός από τα συνδικάτα και στις λαϊκές γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στους χώρους σπουδών να αναπτυχθεί επίσης ένα μεγάλο λαϊκό κίνημα ανατροπής, γιατί αυτή τη στιγμή το να διώξουμε την κυβέρνηση, να διώξουμε την Τρόικα και να διώξουμε τα μνημόνια τους είναι προϋπόθεση και όρος για την επιβίωση όχι μόνο του λαού μας αλλά και της χώρας μας.